Σήμερα γίνεται η παράδοση παραλαβής της Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Είναι μια συγκινητική στιγμή τουλάχιστον για μένα μετά από 4 χρόνια θητεία σε αυτή τη θέση. Παραδίδω σε έναν εκλεκτό συνάδελφο, εν ενεργεία Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της τετραετίας που πέρασε, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδος για τη χώρα μας και για την εκπαίδευση, υλοποιήθηκαν αρκετά πράγματα και οι σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέπτυξαν ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί αυτό το έργο από εδώ και πέρα. Δηλώνω δημόσια ότι θα είμαι αρρωγός στο νέο Περιφερειακό Διευθυντή, σε ό,τι μου ζητηθεί και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η παράδοση παραλαβή να είναι ουσιαστική για όλα τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Φυσικά ο απολογισμός είναι αρκετά μεγάλος. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να το πούμε σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να πω μερικούς άξονες. Ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση, στην οποία πια από το νέο σχολικό έτος θα συμμετάχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Για τα δημοτικά μας σχολεία το νέο πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα και είχαμε αναπληρωτές από τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το οποίο ενίσχυσε σημαντικά τις περιοχές που δεν έχουν πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες και έδωσε τη δυνατότητα και στα παιδιά αυτά να έχουν ειδικότητες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών σε αρκετά μαθήματα στο γυμνάσιο με τη θεματική εβδομάδα που έχουμε πια σχολεία στα οποία υπάρχουν επισκέψεις τρίτων και αναπτύσσονται πρωτοβουλίες στο τέλος σχολικής χρονιάς με την επιμήκυνση του διδακτικού έτους, δόθηκε η δυνατότητα τα παιδιά να κάνουν πολλά πράγματα. Και έχουμε μετά το Λύκειο, όπως το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, το Γενικό Λύκειο, αλλά οι πολλές μεταρρυθμίσεις έγιναν στην επαγγελματική εκπαίδευση που πήγε κατά τη γνώμη μου βήματα μπροστά, όχι μόνο με το Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, όπου είχαμε ένα δεύτερο εκπαιδευτικό φιλόλογο ή μαθηματικό, με τη μαθητεία όπου πια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εξελιχθεί σε μια ελκυστική διαδικασία για τους μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα για όλες αυτές τις δραστηριότητες που είχαμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και με τη βοήθεια των ψυχολόγων. Να υπενθυμίσω ότι ψυχολόγους πια έχουμε και στα δημοτικά σχολεία και 2-3 πράγματα που έγιναν και δεν είχαν ξαναγίνει είναι η συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι πολλές επιμορφωτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της τετραετίας με σκοπό να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί στο διδακτικό τους έργο και η συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς. Η Περιφερειακή Διεύθυνση δεν ήταν κλειστή στο καβούκι της, συνεργάστηκε από τις δημόσιες βιβλιοθήκες μέχρι θεσμικούς φορείς πέρα και από τους φορείς που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε μια συνεργασία που είχε σκοπό. Σας καλωσορίζω στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει παραλαβή, η παράδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης από το Περιφερειακό Διευθυντή τον κύριο Πετρόπουλο. Πραγματικά πρόκειται για έναν άξιο περιφερειακό, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και ευελπιστώ να συνεχίσω και να προχωρήσω ακόμα περισσότερο το έργο του. Ένα μόνο θέλω να πω και τα άλλα θα τα πούμε εν καιρό και όταν υπάρχουν τα θέματα, ότι είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Τους εκπαιδευτικούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για τη μόρφωση και την παιδεία των παιδιών μας. Για αυτούς είμαστε εδώ, αυτούς θα υποστηρίξουμε και αυτό θα είναι το κύριο μέλημά μας. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Αναλαμβάνετε μια θέση που έχει να κάνει με έμψυχο δυναμικό, είτε όπως είπατε για τους εκπαιδευτικούς, όπως είπαμε, αλλά είναι και οι μαθητές και βέβαια είναι και οι γονείς. Έτσι θεωρείτε ότι είναι δύσκολο έργο για σας? Και επειδή βλέπουμε ότι κάθε φορά και η εκπαίδευση και η παιδεία βάλλονται και είναι και ο τομέας που γίνονται οι περισσότερες αλλαγές και οι συνεχείς αλλαγές, δεν υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο διαχρονικά
μία συνέχεια. Ειδικά στο Λύκειο έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα και αν θεωρείτε τελικά ότι μπορεί να έχετε κάποια ουσιαστική συμμετοχή στις αλλαγές? Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός συστήματος φαίνεται από το χαμόγελο των παιδιών μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό πασχίζουμε. Αυτονόητο είναι ότι θα υπάρχει συνεργασία και με τους γονείς. Αυτό που είπα πριν όμως, η συνεργασία η καθοριστική είναι με τους εκπαιδευτικούς και υποστήριξή τους. Εάν τα παιδιά μας βγαίνουν από την τάξη τους και είναι χαμογελαστά, είμαι σίγουρος ότι τούτη η κοινωνία θα γίνει καλύτερη. Είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Πιστεύω θα προσθέσω το δικό μου λιθαράκι. Δεν είναι εύκολο, όμως έχω όρεξη, έχω διάθεση για προσφορά και θα το κάνω. Κύριε Πετρόπουλε, εσείς ήσασταν 4 χρόνια, δεν θέσατε υποψηφιότητα ξανά για να διεκδικήσετε αυτή τη θέση. Θέλουμε να μας πείτε αν υπήρχε κάποιος λόγος σοβαρός που το πράξατε και βέβαια πού θα πάτε τώρα. Πρώτα να πω ότι η θέση ευθύνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως γνωρίζετε, είναι η θέση, είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Υπουργείο και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η δουλειά είναι αρκετή. Εγώ από την αρχή δήλωσα ότι μένω στην Καλαμάτα. Έκανα το ταξίδι αυτό καθημερινά. Όπως είναι φυσικό, υπήρξαν οικογενειακά προβλήματα και προσωπικά και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Επιστρέφω στο σχολείο συνείδητα και πιστεύω ότι η θέση ευθύνης δεν παντρεύεσαι, τέλος πάντων δεν παντρεύεσαι τις θέσεις ευθύνης και μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε συνάδελφος το επιθυμεί. Έχω κάνει τις επιλογές μου και νομίζω ότι ό,τι μπορούσα να δώσω στην τετραετία ήταν ένας επαρκής χρόνος για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια και να δρομολογηθούν πράγματα τα οποία, για τα οποία είμαι υπερήφανος και πιστεύω ότι είναι υπερήφανη και η εκπαιδευτική κοινότητα της Πελοποννήσου. Σας πίκρανε κάτι? Βρέθηκατε σε δύσκολη στιγμή? Σε δύσκολη στιγμή βρέθηκα πάρα πολλές φορές. Λάθη έγιναν επειδή προσπάθησα να αλλάξω πράγματα. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν υπάρχουν και λάθη. Στον χαιρετισμό μου έχω ένα κειμενάκι που ουσιαστικά είναι ένα μέρος της διδασκαλίας του Φρέιρε, τις εντολές όπως τις λέει. Εκεί συνοψίζεται η ουσία των πραγμάτων.